Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα για τον τελικό, έτσι. Ο Παναθηναϊκός, χωρίς να είναι καλύτερος, πήρε το κύπελο. Με ένα πέναντι οπωσδήποτε αφισβητούμενο, έτσι. Σας είχα πει, θυμίζω, ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Είχα πει και το σκορ, έτσι, 1-0. Νομίζω ότι δεν ήταν, ίσως, ήταν ο κυπελούχος που δεν ενθουσίασε όσο περιμέναμε, έτσι. Και ότι ο ΠΑΟΚ αδικείται από το τελικό αποτέλεσμα, όχι για το πέναντι τόσο, όσο για την εμφάνισή του που έστω και αν άρχισε να ξυπνήσει, έκανε κάποιες φάσεις. Ο ΠΑΟΚ, βέβαια, ο οποίος έχει ανάγκη ανανέωσης, έτσι, το είδε, πιστεύω, και ο Λουτσέσκο αυτό, το είδαν όλοι στον ΠΑΟΚ, έτσι, ότι η ομάδα χρειάζεται ανανέωση. Είδαμε τώρα το Βιερίνια να κάνει οπαδηγίκια τώρα, όπως κάνει κάθε παλέμαχος που είναι στα τελευταία του, έτσι. Κοιτάει από πού να πιαστεί ο Πορτογάλος και πιστεύει θα πιαστεί από τον ΠΑΟΚ, από τον Λουτσέσκου και το παδιλίκι που πουλάει. Άμεσα ανανέωση για τον ΠΑΟΚ. Είδαμε και τον κόσμο του έτσι που δεν γέμισε την εξέδρα του στο ΟΑΚΑ. Έχουν απογοητευτεί και οι ΠΑΟΚτζίδες. Βαρεθήκανε κάθε τόσο να παίρνουν το κύπελο. Θέλουν να πάρουν πάλι το πρωτάθλημα. Θέλουν κάτι παραπάνω. Αυτό πιστεύω ότι το έχει καταλάβει και ο Σαββίδης, έτσι, και να ρίξει και αυτός χρήματα να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ εκεί που το αξίζει. Όταν δεν γεμίζει το ΟΑΚΑ και όταν φυρί-φυρί το πας για επεισόδια, νομίζω ότι δεν είναι στοιχείο μεγάλης ομάδας. Αλήθεια αυτό που συνέβη, φίλες και φίλοι, στο ΟΑΚΑ, έτσι. Σήμερα, μπανανία, είπαμε, το έχει πει ο αείμνηστος Χάρη Κλίν, είμαστε η χώρα της Αφρικής με τους λευκούς ανθρώπους. Αυτά δεν συμβαίνουν πουθενά άλλου στη γη, γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Ο Ισπανός, ο ρέφερι, τώρα τα χάσε από όλα αυτά που είδε μέσα στο γήπεδο και παραλίγο να χάσει και τον έλεγχο του αγώνα. Δεν μιλάω πάλι για το πέναλτι που χωρίς VAR δεν θα δινόταν. Με VAR νομίζω ότι ήταν πέναλτι. Λοιπόν, πήγε να διακόψει το ματς, δίκιο είχε με το γράμμα του νόμου. Έτσι, επί της ουσίας όμως τώρα δεν γίνεται να διακόπτεις το παιχνίδι κάθε λίγο και λιγάκι. Λοιπόν, πάρ' τα αντικείμενα που πέσανε, δώσ' τα στους παρατηρητές και από εκεί και πέρα να συνεχιστεί ο αγώνας. Λοιπόν, ο Ισπανός τα χάσε. Μπορεί να έχει παίξει τελικό Champions League, αλλά και στην ερώτηση και έμαθα ότι στην Ισπανία είναι αμφιλεγόμενος ως διαιτητής, ως προσωπικότητα. Και το πήγε σήμερα φυρί-φυρί να χάσει το μάτς. Ίσως το παιχνίδι αυτό να είναι η αφορμή, φίλες και φίλοι, να σκεφτούν ξανά στην Ελλάδα να επαναφέρουν τους Έλληνες διαιτητές έτσι και στα μεγάλα μάτς, στα ντέρμπι, στο τελικό του κυπέλου κλπ. Κλπ. Λοιπόν, αλητεία λοιπόν αυτό που συνέβη σήμερα στο ΟΑΚΑ. Δεν είμαστε λαός, δεν είμαστε άνθρωποι. Έτσι, δεν θα αλλάξουμε ποτέ. Νομίζω η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που συμβαίνει αυτά στον κόσμο, πια Ουγκάντα. Η Ουγκάντα είναι μπροστά στην Ελλάδα, είναι εκκλησία. Έτσι. Συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει ατιμορρησία, υπάρχουν πολλά που οδηγούν σε αυτές τις εκτροπές. Τέλος πάντων, τραγικό. Ένα μάτς που ξεκίνησε στις 8, τελείωσε κοντά στις 11. Μην πηγαίναμε και 12 το βράδυ. Λοιπόν, αυτά έχω να πω για τον τελικό του κυπέλου. Έτσι. Παναθηναϊκός χωρίς να το αξίζει αγωνιστικά, το πήρε το κύπελο, το χρειαζόταν πιο πολύ από τον ΠΑΟΚ, ήταν ίσως πιο παθιασμένος ο κόσμος του, ήταν εντυπωσιακός, φανταστικός. Ο ΠΑΟΚ κορέστηκε, κορεσμός των τελικών έτσι, του κυπέλου Ελλάδας. Πιστεύω ότι αν επέναγε ο Ολυμπιακός, ίσως είχαμε ένα καλύτερο τελικό, αλλά και ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά άρχισε να ξυπνήσει. Αν σταματάγαν τα παδηλίκια, θα νομίζω ότι και ο Βιερίνια πιστεύω ότι θα πήγαινε καλύτερα. Να πω και δύο κουβέντες για την Ευρωλίγκα. Πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκας τον έχασε τον τελικό με την ΕΦΕΣ, τον ημιτελικό, έτσι. Όταν θέλει το μάτς τώρα 24 δευτερόλεπτα, κάνεις φάουλ. Θυμάμαι παλιά που το έλεγε ο Ιωαννίδης, θυμάστε παιδιά. Φάουλ, φάουλ, φάουλ. Ο Μπράντοβιτς στη συνέχεια, ο Ιβκοβιτς, φάουλ εκεί στα τελευταία λεπτά. Είσαι ισοπαλία. Ρίχτω στις βολές που χάνανε και τις βολές. Κοιμήθηκε ο Μπαρτζόκας. Το συνηθίζει να κοιμάται έτσι ο Μπαρτζόκας. Λοιπόν, πήγαινε στις βολές. Μπορεί να τις χάσουν. Άμα τις βάλουν, πας εσύ μετά. Μπας και πάρεις το παιχνίδι. Λοιπόν, το ίδιο έκανε και ο Λάσο σήμερα έτσι πάλι με την ΕΦΕΣ. Αυτός βέβαια έχανε ένα πόντο. Δεν πήγε στο φάουλ, είχε και αυτός 20 δευτερόλεπτα, πως έχει παραπάνω. Το χάσε το παιχνιδάκι και ο Λάσο είναι λίγος. Αλλά το μπάσκετ, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, παιδιά. Ότι
είναι λίγες οι χώρες που παίζουν μπάσκετ που ενδιαφέρονται. Επί της ουσίας η Ελλάδα και η Σερβία ενδιαφέρονται, ο κόσμος για το μπάσκετ. Είναι λίγες οι χώρες, είναι και λίγες οι ομάδες και είναι και πολύ λίγοι προπονητές. Να διώξεις τον Μπαρτζόκα, τον αγωνιστή, μετά μπορεί να πας σε Σφαιρόπουλο, στο Μεσίνα, να πας στις ίδιες και ίδιες λύσεις. Λοιπόν, ο Μπράντοβιτς και αυτός τώρα έχει μεγαλώσει, ίσως θέλει να σταματήσει. Μπορεί να γίνει πρόεδρος ομοσπονδίας, ομάδας, θα δούμε. Λοιπόν, και κάτι πριν κλείσουμε, αφού δίκαια πιστεύω η ΕΦΕΣ έτσι το πήρε την Ευρωλίγκα, να πάμε τώρα και λιγάκι κάτι που ήθελα να σας πω, έτσι. Αυτός ο Καπουτσίδης, πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να του βάλει ένα φρένο. Έβλεπα τη Eurovision πριν μια εβδομάδα πότε ήταν και σε μια φάση τον ακούω να λέει «Είμαι αδερφή, είμαι καλή αδερφή». Δεν είμαι κακιά αδερφή, είμαι όμορφη και πετυχημένη αδερφή. Εγώ θέλω να πω ότι ακούνε και μικρά παιδιά, βλέπουν και μεγάλοι άνθρωποι. Δεν μπορώ εγώ στο κρατικό κανάλι που πληρώνει, το πληρώνω εγώ όλη την ΕΡΤ, να ακούμε αυτά τα πράγματα. Και δεν κολλάει έτσι. Και δεν κολλάει στην Eurovision. Σαν να περιγράφω εγώ αγώνα της Μαύρης Θύελλας και να σας λέω για τον Biden, να σας λέω για τον Πούτιν. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά και το Κυριάκο τον αγωνιστή του Μητσοτάκη που έχει πάει τη βενζίνη 3 ευρώ, τραγικό και δεν του μιλάει και αυτού κανένας, έτσι. Λοιπόν, αυτά έχω να πω και για τον Καπουτσίδη. Κάποιος πρέπει να του βάλει και λίγο πιπέρι στο στόμα, να σταματήσει να λέει κοτσάνες ενίοτε. Χάνει το δίκιο του με αυτά που είπε. Του είπε πολύ καλά ο Παπα-Νικολάου Δημήτρης, έτσι. Θα χάσει το νόημα των λέξεων αυτό εκεί που το χρησιμοποιεί και έτσι όπως το χρησιμοποιεί. Προς Θεού, ομοφοβικός δεν είναι κανείς, αλλά δεν πρέπει τώρα, δεν κόλλαγε καν στη Eurovision τι με καλή αδερφή τώρα να το λέει σε όλη την Ελλάδα. Εκεί φτάσαμε, παιδιά, έτσι. Εκεί φτάσαμε. Προς Θεού, μην πάει το μυαλό σας αλλού με αυτό που θέλω να πω, έτσι, αλλά κάποιος πρέπει σε όλους αυτούς. Σε αυτούς που λένε κοτσάνες και μάλιστα σε άνευ αντικειμένου εκπομπή και συζήτηση, να πετάει ξαφνικά την κοτσάνα του ότι είμαι καλή, όμορφη και πετυχημένη αδερφή. Τραγικό. Έτσι, λοιπόν, αυτά έχω να σας πω. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Έτσι. Είπαμε πρωταθλητής ο κυπελούχος ο καλοολυμπιακός δίκαια πρωταθλητής, κυπελούχος ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν καλύτερος. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όμως δεν κατάφερε να πετύχει τον γκολ αυτό που ήθελε ο γυρασμένος ΠΑΟΚ, που χρειάζεται και ανανέωση και κυρίως πιο πολλά κίνητρα, έτσι ώστε να ισοφαρίσει και να πάει το μάτς στην παράταση. Αυτά έχω να σας πω, έτσι. Θα τα πούμε εν ενθέτω χρόνο. Σας φιλώ. Γεια σας, γίγαντες.